Καλημέρα. Είναι 1 το μεσημέρι, αλλά για μένα τώρα αρχίζει η μέρα, οπότε. Καλημέρα. Σήμερα δεν έχω σχολείο και ήθελα να το εκμεταλλευτώ. Το πλάνο μου είναι να πάω να ζωγραφίσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι λαπάς, οπότε θα σηκωθώ, θα κάνω ένα ντουζ, να ξυπνήσω, θα φάω κάτι και μετά θα μαζέψω τα πάντα και θα πάμε σε μια καφετέρια να ζωγραφίσουμε. Είχα βρει μία, είναι πολύ καλλιτεχνική και γλυκούλα και cozy και όλα αυτά. Και τους είχα ρωτήσει αν γίνεται να πάω με το καμβά μου και το καβαλέτο μου και να βγάλω την ψυχή μου. Και θα πάω να τους ρωτήσω αν γίνεται να βάλω και να πάρω και την κάμερα μαζί, να μην έχουμε θέμα. Και μου είπαν ότι άμα δεν έχει κόσμο είναι full okay. Και πως η ιδιοκτήτρια του μαγαζιού ασχολείται με χαρακτική και είναι καλλιτέχνης, ξέρω εγώ. Οπότε, από ό,τι κατάλαβα ήταν πολύ φιλική ως προς την ιδέα και εντυπωσιάστηκα πολύ γιατί ήταν το πρώτο μαγαζί που σκέφτηκα. Και περίμενα να φάω μερικές πόρτες μέχρι να βρω ένα μαγαζί που να μου αφήνει να κάθομαι και να ζωγραφίζω. Τώρα θα ρωτήσετε γιατί δεν κάθομαι απλά σπίτι μου, αλλά νιώθω ότι μυζηριάζω λίγο σπίτι μου. Και μ' αρέσει να είμαι σε έναν άλλον ωραίο χώρο, με εμπνέει πιο πολύ. Οπότε, ναι, αυτή είναι η ιδέα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ελπίζω να πάει καλά. Αυτό είναι το πλάνο. Ακόμα νιστάζω και κρυώνω και δεν θέλω να σηκωθώ από εδώ πέρα. Αλλά θα το κάνω. Το Λοιπόν, έκανα ένα μπάνιο, βάφτηκα λίγο. Στην κάμερα φαίνομαι πάρα πολύ ροζ. Στην πραγματικότητα δεν είμαι τόσο, το ορκίζομαι. Αν και λατρεύω να είμαι ροζ, αλλά whatever. Η ώρα τώρα είναι 2 και μετά θα του πάρω ένα τηλέφωνο να βεβαιωθώ ότι δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Επειδή είναι 17 Νοέμβρη, οπότε μπορεί να έχει πολύ κόσμο. Χαιρετίσματα από τη voice over Αναστασία. Λοιπόν, το μαγαζάκι, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες αυτές, είχε το καλύτερο aesthetic. Έχει τόσο ωραίο φωτισμό και αυτούς τους πίνακες από πίσω που ήταν της ιδιοκτήτριας που ασχολείται με χαρακτική και είναι οικαστικός και ήταν πραγματικά το πιο όμορφο vibe και aesthetic. Ξετρελάθηκα και μου δίνει και πολύ έμπνευση. Λοιπόν, τώρα βλέπετε την αρχή του πίνακα που έγινε κάτι πολύ δυσάρεστο. Ήταν out of focus η πρώτη πινελιά. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική η πρώτη πινελιά, τη στιγμή που μπαίνει χρώμα πάνω στον λευκό καμβά. Δεν ξέρω και. Αχ, κνευρίσκα τόσο πολύ. Αλλά τι να κάνουμε. Ξεκίνησα με το φόρμα, το οποίο ήθελα να δώσω πολύ διαφορετικό textures σε κάθε layer του φορέματος. Και το έκανα με πινελάκια και σφουγγαράκια του μακιγιάζ. Γενικά τα προτιμώ αυτά γιατί είναι και πιο οικονομικά, που είναι βασικό κριτήριο. Και είναι φτιαγμένα για να πλένονται συνέχεια, οπότε δεν μου καταστρέφονται. Προφανώς παίζει απλά να μην ξέρω πώς να χειρίζομαι πινέλα ζωγραφικής, αλλά για μένα με βοηθάνε πολύ στο να ζωγραφίζω και στο πώς να τα συντηρώ και απλά είναι από πλαστικό, δουλεύει και δεν μου μένουν και τρίχες από φυσική τρίχα, δηλαδή δεν μου μένει στο καμβά μου, που παλιότερα έπρεπε να τις βγάζω μία-μία. Βλέπετε πως έχω ξετρελαθεί στο camera roll, μου άρεσε πολύ να βγάζω φωτογραφίες, αλλά κάπως ντρεπόμουν με το να βγάζω πολύ μεγάλο βίντεο. Επίσης, δεν είχα αρκετή μπαταρία στην κάμερα, που είναι δικό μου λάθος, και δεν είχα να τη φορτίσω. Οπότε, είναι σχετικά μικρό το σημερινό βίντεο, αλλά τι να κάνω. Τώρα πηγαίνουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο ήταν ένα πολύ ευχάριστο ατύχημα, γιατί όσο βράδιαζε έπεφτε το φως του ήλιου, γιατί πήγα κι εγώ κατά μεσημεράκι με απόγευμα στην καφετέρια. Και εντάξει, αυτό φταίει και η επιλογή που έκανα για τη θέση, για την ώρα, δεν το σκέφτηκα καθόλου, αλλά ειλικρινά όσο πέρναγε η ώρα δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τα χρώματα. Εδώ έχω κάνει edit το clip για να φαίνεται στην κάμερα τι ζωγραφίζω.
αλλά τώρα είναι αυτό το οποίο έβλεπα. Τώρα σε αυτό το φωτισμό έβλεπα εγώ, δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τις σκιές, τίποτα. Και ανοίγω τα φώτα και βλέπω ότι έχει γεμίσει το πρόσωπο με κίτρινα και ροζ αποχρώσεις. Και ήταν ειλικρινά ό,τι καλύτερο, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό ήταν ένα ειλικρινά χαρούμενο λάθος. Γεια, πάλι. Είμαστε μπροστά από το πίνακα, το έργο τέχνης μου. Μόλις πριν λίγο έκανα edit το βίντεο και έβαλα και το φωνητικό μέσα και όλα αυτά. Και δεν με συμπαθούσε ιδιαίτερα, είναι αλήθεια. Γιατί μιλάω σε μια κάμερα και κάποιες φορές μου βγαίνει λίγο μια προσωπικότητα του να μιλάω συνέχεια και να λέω για δύο πράγματα. Γιατί θα μου πεις και ποιος θα μου απαντήσει για να σταματήσω να μιλάω. Δεν θα μου απαντήσει κανείς. Αλλά είχα κριντζάρει λιγάκι. Βέβαια μπορεί να είναι μόνο στο δικό μου μυαλό που κάνω συνέχεια editing, αλλά τέλος πάντων. Οπότε για το σημερινό βίντεο θα έλεγα ότι ένα, ήταν περίεργο να κάνω edit φάση 4 λεπτά υλικού, ενώ συνήθως έχω 2 και 3 ώρες και μετά τις κόβω αργά αργά μέχρι να φτάσουμε τα 10 λεπτά. Ενώ τώρα είχα 4 λεπτά και προσπαθώ να τα επεκτείνω. Γενικά ο φωτισμός στο μαγαζί ήταν αρκετά μέτριος και θεωρούσα ότι αυτό που βλέπα στην κάμερα αυτό θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Και ήταν ένα κίτρινο χλωμό πράγμα στην κάμερα. Οπότε δεν το έβγαλα όλο βίντεο και ήταν λάθος μου γιατί μπορούσα να πειράξω τα χρώματα και να φαίνεται μια χαρά από ό,τι είδα. Αλλά τι να κάνουμε, εδώ είμαστε, μαθαίνω. Μ' άρεσε πάρα πολύ να είμαι σε μια καφετέρια και να ζωγραφίζω εκεί πέρα. Και θέλω να αρχίσω να το κάνω series, να πηγαίνω σε διάφορες καφετέρειες στην Αθήνα και να ζωγραφίζω. Γενικά αργώ πάρα πολύ με κάθε project, οπότε δεν το υπόσχομαι, αλλά θα μου άρεσε πάρα πολύ να γίνει αυτό. Επίσης θα πρέπει να έχω λίγο πιο μικρούς πίνακες από αυτό το θηρίο, γιατί αυτό είναι τεράστιο, είναι 50x80 και δεν μπορείς να με δεις στο μετρό να κουβαλάω ένα 50x80 καμβά σαν να μην τρέχει τίποτα και να χιονίζει να βρέχει. Επίσης πέρασαν δύο πολύ... Ήρθαν δύο φίλες και καθίσανε στην καφετέρια και ήταν σπάσει «Ω, wow, τι είναι αυτό που φτιάχνεις» και λοιπά. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, δεν ξέρω, νιώσα πολύ μεγάλη αποδοχή και ήταν πολύ γλυκό να συμβαίνει. Και μου είπανε και συγχαρητήρια και για αυτό που έκανα ένα άλλο ζευγάρι και δεν ξέρω, ήταν πολύ όμορφη στιγμή. Οπότε θα ήθελα να το ξανακάνω αυτό, αν και πολλές φορές ντρέπομαι να ζωγραφίζω μπροστά σε κόσμο. Όπως είδατε, είχα και το σκίτσο έτοιμο. Γιατί να κάνω το σκίτσο μπροστά σε όλο τον κόσμο και να σβήνω και να ξανακάνω και να σβήνω και να κάνω, δεν έχω τόσο high self-esteem. Δεν, όχι. Επειδή έχω κάνει skip πολύ μεγάλα κομμάτια, γύρισα σπίτι και μετά από μερικές εβδομάδες, γιατί είμαι ανοργάνωτη, κάθισα και έφτιαξα τις λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες που άλλαξα ήταν να κάνω πιο ομοιόμορφα τα χρώματα, τα κίτρινο-ρόζ χρώματα τα οποία μπήκανε στο πρόσωπο κατά λάθος, να τα βάλω σε όλο το σώμα γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ. Δεύτερον, έπρεπε να βρω όνομα. Και το όνομα λογικά θα είναι κάτι σε χορεύτρια, spinning και κάτι τέτοιο. Τέλος, έχω στείλει σε έναν διαγωνισμό για μία γκαλερί και ελπίζω να πάει καλά. Δεν βρίσκω συχνά τέτοιους διαγωνισμούς στην Αθήνα ή δεν ξέρω να ψάχνω αρκετά καλά. Θα ήθελα να ψάχνω καλύτερα. Μακάρι να πάει καλά. Ή αν ξέρετε για κάποια γκαλερί που μαζεύει κάπως καλύτερα και αυτά, θα ήθελα πολύ να με βοηθήσετε. Αυτό. That's all.